Κύριε Γκιώκα, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εδώ έχουμε ακρίβεια, η οποία ακρίβεια κάθε μέρα βλέπουμε. Κύριε Γκιώκα, ανατιμήσεις στα προϊόντα, ανατιμήσεις στα γάλατα, στα κρέατα. Δεν υπάρχουν και πουθενά που να μην υπάρχουν ανατιμήσεις. Ναι, είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, η οποία ταΐζει με ζεστό χρήμα τους μεγάλους ομίλους. Να θυμίσουμε μόνο ότι στην περίοδο αυτή που μιλάμε, που πραγματικά ο κόσμος μετράει και το ευρώ για να τα βγάλει πέρα και που ο μισθός και η σύνταξη τελειώνει στις 15 του μήνα, η άλλη όψη του νομίσματος, του ίδιου νομίσματος βέβαια, είναι ότι μια σειρά από μεγάλους ομίλους στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα και τα λοιπά, στις τράπεζες, σημειώνουν ρεκόρ κερδοφορίας των τελευταίων ετών. Τα ρεκόρ δηλαδή κερδοφορίας αυτών των ομίλων είναι τα χρήματα που λείπουν από την τσέπη των λαϊκών νοικοκυριών, οι οποίοι πραγματικά μιλάνε και το ευρώ, και επειδή είμαστε και σε καλοκαιρινή περίοδο, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, πάρα πολλοί εργαζόμενοι, λαϊκές οικογένειες, δεν μπορούν να κάνουν ούτε διακοπές εξαιτίας του αυξημένου κόστους, είτε στα νησιά, είτε στα μεταφορικά, είτε στα εισιτήρια των πλοίων και πάει λέγοντας. Είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής λοιπόν, η οποία δεν παίρνει κανένα μέτρο, ούτε καν στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης, όπως αυτά που έχει ζητήσει το ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα που εκτινάσουν τις τιμές των καυσίμων, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πάει λέγοντας. Αλλά κύριε Γκιώκα, εδώ φύγαμε από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια και απ' την άλλη οι φόροι παραμένουν, έτσι. Ποιος είπε ότι φύγαμε από τα μνημόνια? Οι μνημονιακές δεσμεύσεις παραμένουν. Παραμένουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις, όσο και οι μνημονιακοί νόμοι που ψηφιστήκαν, οι δεκάδες, εκατοντάδες νόμοι που ψηφιστήκαν όλα αυτά τα χρόνια, παραμένουν στη ισχύ και φυσικά παραμένουν οι δεσμεύσεις που υπάρχουν, που έχει κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμφώνου Σταθερότητας, του Ταμείου Ανάκαμψης και πάει λέγοντας. Άρα αυτό ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ότι είναι οι δεσμεύσεις που έχει η χώρα μας στο πλαίσιο των κατευθύνσεων, των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά τη στηρεί και μάλιστα η σημερινή κυβέρνηση τη στηρεί με πολύ μεγάλη συνέπεια και πειθαρχία, και αποτελέσματα τα βιώνουμε στην καθημερινότητα του λαού μας. Κύριε Γκιώκα, η κυβέρνηση λέει ωστόσο ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Έχει και ένα άλλο θύμα, με την έννοια ότι έχουμε δύο μεγάλους πολέμους σε εξέλιξη στην γειτονιά μας. Εγώ θα ήθελα να βγούμε λίγο εκτός σύνορων. Να πάμε λίγο στη Γάζα, όπου έχουμε κάποιες εξελίξεις τις τελευταίες μέρες. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε μια λύση, σε μια συμφωνία χωρίς τη Χαμάς. Εσείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι ίσως το μοναδικό κόμμα της Βουλής το οποίο βγήκε στους δρόμους, μίλησε για γενοκτονία. Πώς βλέπετε εσείς αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σήμερα? Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι σε σχέση με αυτές τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ίσα-ίσα η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι η σύγκρουση τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία είναι σε πορεία κλιμάκωσης. Για δείτε μόνο τα τελευταία γεγονότα που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Είχαμε την δολοφονία ηγετικού στελέχους της Χαμάς μέσα στο Ιράν. Είχαμε τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Είχαμε τις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, που σημειωτών η χώρα μας εμπλέκεται και εκεί με την αποστολή φρεγάτας που δρά στο πλαίσιο των λεγόμενων ειρηνευτικών αποστολών, που στην ουσία είναι εξυπηρέτηση των αμερικανικών σχεδιασμών. Άρα και στα δύο μέτωπα η πορεία δεν είναι πορεία ύφεσης ή πορεία, ας το πούμε έτσι, αποκλιμάκωσης. Είναι πορεία κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων, στήριξης της γενοκτονίας που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού αλλά και σε βάρος των γειτονικών λαών της περιοχής, και
εφαρμογής όλων των αμερικανατικών σχεδιασμών, στις οποίες η χώρα μας εμπλέκεται άμεσα. Και δείτε τώρα σε σχέση και με αυτό που συζητάγαμε. Δαπανάμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ καθημερινά για την αποστολή μιας φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών. Δίνουμε 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία και αλλού, και την ίδια ώρα δεν έχουμε για στοιχειώδεις ανάγκες του ελληνικού λαού, όπως είναι ειδικά αυτή την περίοδο που συζητάμε, τα ζητήματα που αφορούν την αντιπυρική προστασία, την προστασία από πολιτική προστασία και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να προβληματίσει κάθε εργαζόμενο, το λαό μας συνολικά, για το τι πολιτικές επιλογές γίνονται από τη μεριά και τη σημερινή κυβέρνηση, φυσικά με τη στήριξη, ουσιαστικά τη στρατηγική στήριξη και των άλλων κομμάτων. Μιας και αναφερθήκατε και στην Ουκρανία, βλέπετε από την αποστολή ελληνικού οπλισμού στο Κίεβο, στον Ουκρανικό στρατό, βλέπετε κάποιο κίνδυνο μεγαλύτερης εμπλοκής της χώρας μας σε αυτό? Βεβαίως. Καταρχήν δεν μιλάμε μόνο για αποστολή πολεμικού υλικού που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή του πολέμου. Συνεχίζεται και ενισχύεται όσο περνάει ο καιρός. Μάλιστα υπάρχουν συζητήσεις που τις ξέρετε με το καθεστώς Ζελένσκι και ανοιχτά σενάρια τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν διαψευστεί και για αποστολή και πυράβλων και αεροσκαφών και ούτω καθεξής. Χτες υπήρξε δήλωση Αμερικάνου αξιωματούχου ότι η στρατιωτική βοήθεια και οι στρατιωτικές συμφωνίες των Ηνωμένων Πολιτών με την Ελλάδα γίνονται για να στηρίζει η Ελλάδα την Ουκρανία. Άρα λοιπόν είναι φυσικά η παραχώρηση βάσεων και υποδομών στο ελληνικό έδαφος που λειτουργούν ως διαμετακομιστικά κέντρα προς την Ουκρανία. Άρα εδώ μιλάμε μια συνολική εμπλοκή της χώρας μας και σε αυτό το μέτωπο που καθιστά τη χώρα μας στόχο αντιπίνων. Η χώρα μας εμπλέκεται και σε αυτό το πόλεμο. Ο ελληνικός λαός οδηγείται σε πολύ μεγάλες περιπέτειες, γιατί η χώρα μας μετατρέπεται σε πιθανό στόχο αντιπίνων αν και εφόσον αυτά τα μέτωπα και η πορεία τους οδηγηθούν σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Κατά τη γνώμη μας η τάση αυτή είναι. Ωστόσο, είναι περαιτέρω κλιμάκωση αυτών των μετώπων. Ωστόσο, κύριε Γκιόκα, οφείλω να πω ότι το κόμμα σας, το ΚΚΕ, δέχεται και κάποιες επικρίσεις από άτομα τα οποία είναι ακόμα και φίλοι, ίσως και ψηφοφόροι, σε ό,τι αφορά τη στάση σας απέναντι στον Πούτιν και στη Ρωσία του Πούτιν. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Αναφέρομαι κυρίως στο ότι, να είμαι ξεκάθαρος, μιλάτε για ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εμείς μιλάμε ότι στο έδαφος της Ουκρανίας, με το αίμα του ρώσικου και του ουκρανικού λαού, δύο λαών που ζούσαν για δεκαετίες στο πλαίσιο του σοσιαλισμού και της Σοβιετικής Ένωσης, αδελφωμένα, ενωμένα και πρόοδευαν από κοινού, στο έδαφος της Ουκρανίας διεξάγεται μια πολεμική σύγκρουση τεραστίων διαστάσεων ανάμεσα από τη μια μεριά στο ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, και από την άλλη μεριά στην καπιταλιστική Ρωσία για τα δικά της συμφέροντα. Αυτή τη σύγκρουση, που δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα των δύο λαών, την πληρώνουν με το αίμα τους οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και μάλιστα την πληρώνουν με άλλου είδους συνέπειες για την ώρα, οικονομικές, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, και οι υπόλοιποι λαοί, ιδιαίτερα οι λαοί της Ευρώπης, που στο όνομα του πολέμου και των εξελίξεων και τα λοιπά, αναγκάζονται να πληρώνουν για τη μετατροπή της Ευρώπης σε πολεμική οικονομία. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Οι αποφάσεις είναι η ευρωπαϊκή οικονομία, η ευρωπαϊκή καπιταλιστική οικονομία, να μετατραπεί σε πολεμική οικονομία, την οποία θα την πληρώσουν με μεγάλες θυσίες οι λαοί της Ευρώπης. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτή είναι η αιτία η οποία διεξάγεται τον πόλεμο. Μου δίνετε τώρα την αφορμή για μια άλλη ερώτηση, λίγο θεωρητική. Εντάξει, η Ρωσία του Πούτιν δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Αυτό που υπάρχει στην Κίνα δεν είναι κομμουνιστική οικονομία. Η Αμερική είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε. Υπάρχουν
τρία, θα το πω με βάση τη δική σας φρασιολογία, τρία μονοπωλιακά εμπεριελαστικά κέντρα στον πλανήτη. Η λαοί, τα εργατικά κινήματα, γιατί σήμερα μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης αφέστατα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με την ίδια άνεση που μιλούσαν πριν από μερικά χρόνια για παγκόσμιο κομμουνιστικό κινήμα. Ωστόσο, τα εργατικά κινήματα, οι λαοί, πώς μπορούν να κινηθούν μέσα σε αυτό το τρίπολο που κατά διαστήματα γίνεται δίπολο, αναλόγως το τι διακυβεύεται. Τι μπορούν να κάνουν οι λαοί. Ότι αυτό που διακυβεύεται, αυτό που διακυβεύεται αυτή την περίοδο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων. Είναι ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία πλέον. Αυτό διακυβεύεται. Γι' αυτό οι συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί αποκτάνε ακόμη πιο οξυμένο και σφοδρό χαρακτήρα. Είναι ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Και οι συγκρούσεις δεν εστιάζονται μόνο στη Μέση Ανατολή ή στην περιοχή της Ουκρανίας. Εστιάζονται στον Ειρηνικό, εστιάζονται στην Αφρική, εστιάζονται στην ουσία σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη μάχη πρωτοκαθεδρίας των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που διεξάγεται, οι λαοί πρέπει να ακολουθήσουν τον δικό τους αυτοτελή δρόμο, τη δικιά τους αυτοτελή πορεία. Τα συμφέροντά τους, οι ζωές τους, οι ανάγκες τους με κανένα τρόπο δεν εξυπηρετούνται από την επικράτηση του ενός ή του άλλου υπεριαλιστή. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Όχι τωρινό. Είναι ένα συμπέρασμα δεκαετιών, ένα συμπέρασμα διαχρονικό, ότι κανένας λαός δεν κέρδισε ποτέ, μα ποτέ, αν συνδέσει την τύχη του, τα συμφέροντά του, τη ζωή του, το μέλλον του, με το αν θα επικρατήσει ο ένας ή ο άλλος υπεριαλιστικός πόλος. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί ζούσανε. Είναι αυτό που είπα πριν. Ο Ουκρανικός και ο Ρωσικός λαός ζούσανε μονιασμένοι, προόδευαν, συνεργάζονταν, δούλευαν, οικοδομούσαν μια νέα κοινωνία στο πλαίσιο του σοσιαλισμού. Αυτό είναι και το μέλλον. Αυτό είναι και αυτό που πρέπει να ακολουθήσουν τα εργατικά κινήματα και σε αυτές τις χώρες και σε κάθε χώρα. Κύριε Γκιώκα, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.